Κοιτάξτε, δεν θέλω να σχολιάσω την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Θέλω να σας πω όμως ότι το πνεύμα, είμαι αρκετά κοντά στο πνεύμα της και μιλώ πολιτικά. Δεν μιλώ ούτε σαν δικηγόρος γιατί δεν είμαι, ούτε σαν δικαστής γιατί δεν είμαι. Νομίζω ότι αυτό που έβγαλε και σαν ανακοίνωση το κόμμα μας ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κύριος Κοντονής απηχεί απόψεις πολύ ευρύτερες του κομματικού ή του πολιτικού ακροατηρίου του ΣΥΡΙΖΑ, ενός ευρύτερου δημοκρατικού κόσμου, ότι εδώ πέρα υπάρχει αντιστοιχεία του κοινού περί δικαίου αισθήματος. Αυτή την απόφαση των δικαστών δεν δικάζει το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Δεν παίρνει αποφάσεις το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Ούτε πάντα έχει δίκιο το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Από την άλλη πλευρά όμως, και οι κρίνοντες κρίνονται, κανείς δεν τους αμφισβητεί την δυνατότητα να κρίνουν. Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι και αυτοί είναι άνθρωποι. Πολλές φορές παίρνουν αποφάσεις οι οποίες είναι σωστές, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ως άνθρωποι να έχουν μια αστοχία σε μια απόφαση. Με βάση όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί στον δημόσιο διάλογο και τα πολιτικά παράγωγα αυτής της δικαστικής απόφασης, γιατί εγώ πάνω σε αυτή τη βάση ζητάω. Οι πολιτικοί κάνουν τη δουλειά τους και σχολιάζουν τα πολιτικά παράγωγα μιας πολιτικής απόφασης, έτσι γίνεται σε όλο το δυτικό κόσμο, και οι δικαστές και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, αλλά βεβαίως κανένας δεν είναι εκτός της κριτικής. Νομίζω ότι ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός έχει δικαίωμα, χωρίς να παρεμβαίνει, να ασκεί το δημόσιο λόγο, το δημόσιο διάλογο, τη δημόσια κριτική. Στο Πολυτεχνείο θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να φωνάξει φωνιάδες των λαών Αμερικάνη? Θεωρώ αυτονόητο, διότι η πορεία του Πολυτεχνείου έχει μια ιστορική μνήμη και μια ιστορική φόρτιση. Αν θυμάμαι καλά, και στη δεκαετία του 90, όταν ο κύριος Κλίντον είχε επισκεφθεί τη χώρα μας, είχε παραδεχτεί τις αγριότητες και τις βαρβαρότητες που γίνανε εκείνη την περίοδο και επεμβατικά στη χώρα μας από την πλευρά της τότε υπερδύναμης. Εμείς, κύριε Βενιέρη, έχουμε τη γνώμη μας και τη θέση μας και την ανάλυσή μας για τη διεθνή στάση των ΗΠΑ και στην Ευρώπη διαχρονικά και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή των Βαλκανίων, και δεν αλλάζουμε. Διότι θεωρώ αυτονόητο ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα συναντήσει τον Αμερικάνο Πρόεδρο, θα συναντήσει τον Κινέζο Πρόεδρο, θα συναντήσει τον Γάλλο, θα συναντήσει τη Γερμανίδα. Πώς αλλιώς? Και δηλαδή θα πρέπει για να τους συναντήσει όλους αυτούς να συμφωνεί μεταξύ τους. Ο Υπουργός της Ελλάδας από τη θέση του έχει την ευθύνη να κάνει το καλύτερο δυνατό για την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι ο Τσίπρας πρέπει να συμφωνεί με τον Τραμπ, με τον Μακρόν, με τη Μέρκελ, με τον Κινέζο, με τον Πούτιν για να τους συναντήσει. Αν είναι δυνατόν. Ο Μπαράκ Ομπάμα δηλαδή, που ήταν ο Ραούλ Κάστρο πριν τελειώσει τη θητεία του, συμφωνούσε μαζί του?